Εδώ είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Το καμάρι της ενημέρωσης του ΠΑΟΚ. Σε μια εβδομάδα που θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Και μάλιστα μια αγωνιστική δράση από αυτές που δεν συνηθίζαμε τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Στέργιο. Σταύρο. Αγάπη. Σταύρο. Άντε, πάμε φίλο. Άντε. Μετά από ένα... Μου έκανε παρατήρηση ένας φίλος ταξιτζής ότι είμαστε... δεν είμαστε τόσο σοβαροί στην ενημέρωση. Και του είπα ότι δεν γίνεται. Άλλαξε σοβαροί. Δεν γίνεται να είμαστε σοβαροί με αυτά που γίνονται. Γιατί αν εξαιρέσει το πρώτο μισάρο. Αν εξαιρέσει το πρώτο μισάρο, μετά σοβαρεύουμε λίγο, ρε παιδί. Ναι, λίγο όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί, είναι η αλήθεια. Πώς σου φάνηκε ο ημιμαραθώνιος? Εκπληκτικός, φίλε. Κουράστηκες μόνο από τον είδες. Κάτσε με τον Γιαννούλη σε μια γωνία και κράζαμε. Στο μεταξύ υπάρχουν 10 αθλητές, όντως που τρέχουν κανονικά. Και υπάρχει, φίλε, από πίσω. Πώς θα τους χαρακτηρίζεις? Πραγματικά, παιδιά, δηλαδή... Δηλαδή είχε 10% πλέμπα. Μιλάμε τώρα για ένα μαρτύριο. Πραγματικό. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Κάτσε, έχει κι άλλο τώρα. Τι έχει? Θα έχει και μαραθώνιο. Στην Αθήνα είναι ο μαραθώνιος. Το Μάρτιο, μετά. Ο μαραθώνιος είναι στην Αθήνα συνήθως. Όχι, ρε παιδιά, έχει κι άλλο. Το Μάρτιο. Μαραθώνιος Αθήνα, 42 χιλιόμετρα. Εντάξει, ή μη μαραθώνιο, ρε παιδιά, μη μαραθώνιο. Εγώ θα συμμετάσχω μια φορά, το έχω κάνει τάμα. Ναι, ναι. Μη μαραθώνιο. Δηλαδή στα 4 μέτρα. Με πήρε ένας φίλος μου, λέει, τρέχεις, λέω, ναι, 6 μέτρα. Μου λέει, σερί, λέω, 2-2 και 2. Πραγματικά. Σε κάνω εικόνα. Μια θλιβερή εικόνα θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Πραγματικά. Ξέρω και πώς θα πήγαινε, Σταύρο. Πήγαμε το Γιαννούλη εκεί, εντάξει, πήγαμε στο περίπτωτο της Αναδομός, δεν γίνονταν να μην πάμε, χορηγός. Βγήκαμε εκεί τις φωτογραφίες μας, έδωσα συνέντευξη για τη χρησιμότητα του μαραθωνίου. Μιας πηγές πολύ καλά, εσύ ρε παιδί μου. Η οποία είναι, την αναζητώ, δεν είναι έδωσα, ότι έδωσα απάντηση, αλλά την αναζητώ, είναι η αλήθεια. Αλλά όλα πήγαν καλά, υπήρχε τραυματισμός. Ναι. Υπήρχε τραυματισμός. Τερμάτισαν οι άνθρωποι. Δεν είχαμε θύματα. Είχαμε ένα θύμα τις προάλλες, πριν 2 χρόνια, 3, που πέθανε ένας άνθρωπος. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα δεν είναι απλό να τρέξεις 21 χιλιόμετρα, αν δεν είσαι και υγιής και προπονημένος και γενικότερα. Και ένα χιλιόμετρο δεν είναι. Και ένα, ναι. Δηλαδή, θα ήμουν ο δεύτερος αν έτρεχα ένα χιλιόμετρο. Στο μεταξύ, πώς το εξηγείς ότι μπορώ να περπατάω 15 χιλιόμετρα και να τρέξω 100 μέτρα? Καλά, δεν κάνεις κάτι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν τρέχεις ανεβάζεις πυκμούς, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν τρέχω, δεν περπατάω απλά. Τρέχω. Ρωτάς γρήγορα. Ναι, περπατάω γρήγορα, εννοείται. Εντάξει, άλλο. Πώς εξηγείται αυτό? Δεν ξέρω. Και πάμε για μπάλα και τα ζώα μου πετάνε την μπάλα στο χώρο. Έλα, σε έχουμε δει στην μπάλα. Σε έχουμε δει. Για απάντηση, στην αγάπη, σε έχουμε δει στην μπάλα. Με ηρωνικό ύφος. Μια κακή εμφάνιση ήταν εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που έκανα ψαράκι κεφαλιά που σαν να στείλει πήγε πάνω από πάνω. Δηλαδή, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ήταν κεφαλιά τραμπάλα. Γιατί έτσι όπως έσκασα, δεν φοβήθηκα λίγο. Το κακό για σένα είναι ότι υπάρχει βίντεο. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που κατέβαινε σε εκείνο το ανάχωμα που ήταν γρήγορα. Έχει το φάουλ και πάει μπάλα αλφάδι. Δεν παίξαμε φέτος. Δεν παίξαμε φέτος. Δεν μας παίζουν για κάποιο λόγο. Είναι που παίξατε τόσο καλά πέρσι και είπαν να το αφήσουμε για φέτος. Δεν είναι ανάγκη. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Έχουμε πολλά θέματα σε κρεμότητα. Ξυπνήστε. Άντε, στέλνουμε σαφέ το πρόβλημα. Πετάξτε 2 ευρώ, 3, πετάξτε τα. Δεν λέμε ότι θα γίνει. Αλλά θα αρχίσει να πέφτει η απόδοση σε κάνα μισά. Θέλω να δω πόσο θα πέσει η απόδοση. Πώς το λένε, στο Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας. Γιατί του βασιλιά του λέω τις προάλλες. Δες τι θα φτιάξουν το Βουλγαρία-Κύπρος. Δεν λέω ότι το φτιάξανε. Τι βγήκε. Δεν ξέρεις, Στέργιο, γιατί είσαι μυρωδιάς. 2-1. Πώς διακυμάνθηκε? 0-1, ημίχρονο, 2-1 τελικό. Ωραία. Και εμείς πετάξαμε αετό. Γιατί περιμέναμε την πληροφορία. Βάλ' το, βρε αγόρι μου. Βάλ' το. Ένα, τώρα το βάλες. Τώρα το βάλες. Δηλαδή. Τώρα πέταξες 3 ευρώ. Μετά την πολύ ωραία νίκη της Ιταλίας, στο 100. Παρότι πληρωνόμασταν με χ, είπαμε θα κάνουμε υπομονή και θα περιμένουμε να ανέβει πολύ. Κάναμε υπομονή, αντέξαμε τις χαμένες ευκαιρίες. Τι κοιτάς? Το χαρκίν. Πώς τον δίνει anytime? 2.95 που είναι καλό. Έχει μωρά τα 2.45 και Κέιν 2.95. Σε πολύ καλή κατάσταση η Ισπανία. Όπως και η Ελλάδα. Θα θαυμάσουμε και σήμερα. Τελειώνει αυτή η αηδία σήμερα, το National UEFA. Ναι, ξεκινήσουμε, δεν ασχολούμαστε με το ποτάθλημα. Θα πάλι τον Νοέμβριο.
το τρίτο μαρτύριο. Πράγμα, έχει αίρες ΠΑΟΚ την Κυριακή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, τοπικού χαρακτήρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει η ομάδα να μπει έξυπνα. Να ξέρει ότι ο αντίπαλος έχει διαβάσει τα πάντα γύρω από το παιχνίδι. Δηλαδή, π.χ. αν απλώσει, ξέρω εγώ, το χέρι του ομάτους για να ελευθερωθεί, ο παίκτης του Άρεος θα ξέρει ότι πρέπει να κάνει το νεκρό γιατί απλώνει χέρι ομάτος. Κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι υψηλής συγκέντρωσης, δεν πρέπει να λείπει τίποτα από τα στοιχεία του αγώνα, χωρίς Μαουρίτσιο εννοείται. Βάζω 10 ευρώ στο Σάχοφ, ότι θα ξεκινήσει ο Σάχοφ, λέω εγώ. Κι εγώ. Δεν αποκλείω να ξεκινήσει ο Βέρμπλουμ, αλλά η λογική και το σκεπτικό Λουτσέσκου φέρνει και η εικόνα του Βέρμπλουμ στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε. Φέρνει Σάχοφ στην ενδεκάδα μαζί με τον Γκάνια σε ένα δίδυμο που ψιλοκολλάει. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Αλλά η απουσία του Μαουρίτσιου σίγουρα φέρνει στον ΠΑΟΚ μια ανασφάλεια, θα πω, στο κράτημα μπάλας. Δηλαδή, ο Μαουρίτσιο είναι αυτός που ηρεμεί την ομάδα και την αφήνει να σετάρει το παιχνίδι της. Βέβαια, ο Σάχοφ δεν είναι κακός παίκτης. Εντάξει, και είναι και η ευκαιρία γι' αυτό να αποδείξει τη χρησιμότητά του. Από εκεί και πέρα, λογικά θα είναι και ο Βαρέλα διαθέσιμος και ο Αλκατουρί και ο Χατσερίδης. Ο Βαρέλα. Ναι, εντάξει, πήγε σε έναν ειδικό μασέρ στην Κωνσταντινούπολη. Ο οποίος είναι ειδικό στους δίσκους. Δηλαδή το βράδυ είναι DJ, το μεσημέρι κάνει μασάζ. Εντάξει. Κοίταξε, έχει μερικούς στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Ένα και 60 ύψος, 185 κιλά. Ναι. Μήκος παλάμης. 1,5 μέτρο. Το πρώτο μασάζ μου, ξέρεις που το έκανα. Over 3 κιλά τρίχα πάνω τους. Που σε πιάνουν πραγματικά και εντάξει, και δύσκολο να μην έχεις. Στο φτιάχνουν αυτοί εκείνη την ώρα. Αν πας στα παραδοσιακά της Κωνσταντινούπολης. Πρώτο μασάζ. Είμαι προετοιμασία με την ομάδα που ήμουν τότε. Και μετά από διπλές μας βάζει. Μας λένε την άλλη μέρα έχει κολυμβητήριο. Στο εξωτερικό ήμασταν, στη Σόφια. Ναι. Κολυμβητήριο, πάμε, κάνουμε κολυμβητήριο. Κάνουμε λίγο έτσι, ξεμούδιες, μεστορίες, λίγο έτσι, οι αρθρώσεις, γιατί άκουγες κλίνγκ, 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 άκουγες. Πνίγει κανείς, όχι. Όχι, πήγαιναμε κοντά στα πλάγια εκεί που μπορούσαμε να πιαστούμε. Ωραία, και λέει, πηγαίνετε για μασάζ. Ξαπλώνω και έρχεται ένα κτίνος. Κτίνος, μιλάμε τώρα. Αυτό που είπε ο Στέργιος, συν 40 πόντους. Ναι. Δεν ήταν κοντός δηλαδή. Ο οποίος παίρνει ένα κουβά καυτό νερό με σαπουνάδα. Ωραία. Όπως είμαι ξαπλωμένος με τον αδειάζει μια χλακ με δύναμη. Εντάξει, και αρχίζει και σηκώνομαι και ήταν σαν να μην έχω κάνει ποτέ προετοιμασία. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Γι' αυτό είμαι λίγο φοβικός με το μασάζ αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αν δεν έρθει μη Ουκρανία που εξειδικεύεται στο μασάζ, δεν μπορώ να καθίσω. Είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά... Κάνω πέτρα την καρδιά μου και το ξεπερνάω. Αφού θα μπούμε αργότερα στο διάλειμμα, Σταύρο, βλέπω το All About Ars λέει προτείνει Ροζ Βίντεο, Μητροπολίτη Ησύχιου. Το Ησύχιο. Και δεν ήταν πολύ Ησύχιος. Τραβούσε ο ίδιος το βίντεο. Φαίνεται κιόλας λίγο την εικόνα. Για βάλε λίγο. Βάλε να δούμε να δώσουμε ένα κλικ στο All About Ars. Φίλοι μας είναι. Ροζ Βίντεο. Ροζ Βίντεο. Πάντα και το play. Μητροπολίτη Ησύχιου με transsexual. Εντάξει. Το transsexual έχει βάλει βίντεο βέβαια για να τραβήξει τη στιγμή. Μπαίνει ο πάτερ. Μπαίνει ο πάτερ. Την ευλογία σου. Ω, φυλάξει στο στόμα. Πολύ ωραία εικόνα. Μπεγλερίζει. Η transsexual μπεγλερίζει. Κάτσε πάτερ. Κάτσε πάτερ, άλλαξε λίγο. Την έφερες στην Αγιαστούρα. Ωραία. Τώρα θέλουμε να το δούμε αυτό. Ναι, βέβαια, μην κοιτάς, αγάπη πήγαινε από την άλλη. Τι να κάνουμε ζωντανές εκπομπές. Βγάζει το χιτόνιο. Βγάζει του Κατσαρίν αυτά όλα. Ο Κατσαρίς τα πουλάει αυτά στην εκκλησία, ξέρετε. Την Αντίντας των Ράσων. Βγάζει το πρώτο. Το εναποθέτει προσεκτικά στην καρέκλα. Νοικοκύρης ο Ισύγειος. Δεν το πετάει κάτω, ρε παιδί. Όχι, με τίποτα. Περιμένει. Αλήθεια, ξαναεμφανίζεται ο Τάκης νυν Κατερίνα. Εδώ τι έχουμε. Λίγο στη συνοθεσία λίγο το χάσαμε. Το μοντάζ. Το μοντάζ. Τι ωραία. Εκπληκτικό πως της η transsexual
Ωραία. Ξανά το ίδιο βλέπουμε, ρε παιδιά. Λούπα όχι, είναι. Όχι, όχι. Έχουμε πέσιμο κανονικά. Πέσιμο κανονικά. Η δίμετρη transsexual είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το ίδιο όμως. Αυτό είναι το ίδιο. Φτάνει. Φτάνει. Ωραία, το είδαμε. Μπράβο, τον ησύχιο. Ο ησύχιος ο οποίος... σιγά, σιγά. Νονός, νονός. Ο ησύχιος που δεν κάθεται στα αυγά του. Είναι η αλήθεια. Ωραία, ναι. Τέλεια. Πέντε εισιτήρια για το ματς στο Παλατάκι αύριο το απόγευμα. ΠΑΟΚ Telekom Von, δεύτερη αγωνιστική για το Champions League. Γράφεται FM κενό εισιτήριο, ονοματεπώνυμο, στο στέλνετε στο 54526 και δίνουμε και σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. FM κενό διαρκείας, ονοματεπώνυμο 54526. Γράψε και εισιτήριο και διαρκείας για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε στις 2:05. Μιας που λέμε για διαρκεία, σήμερα και αύριο, όπως ενημέρωσε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι οι τελευταίες μέρες για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Πάμε στο διάλειμμα και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό break. Ρωτάει ένας φίλος ποιο ποδοσφαιρικό τσακάλι χάλασε τη δουλειά με τον Μπούκι. Με τον Μπούκι το καλοκαίρι. Ναι. Με τον Μπούκι χάλασε η δουλειά γιατί ο Μπούκι εδώ ήταν μία έτσι, μία γιουβέτσι. Όλο ανέβαλε για κάποιον λόγο την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, λέω εγώ. Και έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό που έπρεπε να κάνει και με τον Βέρμπλουμ για μένα. Ξέχω αν ο Βέρμπλουμ είναι καλός ή κακός παίκτης, δεν μπορείς να περιμένεις ένα παίκτη τρεις μήνες να υπογράψει. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας τώρα, όπου μήνα Οκτώβρη δεν είναι έτοιμος ο Βέρμπλουμ. Κοίταξε, εμένα ο Πούκι μου έδωσε την εντύπωση ότι περίμενε πρόταση από τους Golden State Warriors, μάλλον. Ναι. Εντάξει. Δικαίωμά του, okay, έκανε το παιχνίδι του. Απλά, καλός παίκτης, okay. Αν παραδείγματος χάρη κλείναμε τον Καρέλη Ιούνιο και όχι Αύγουστο. Αύγουστο, μπορεί να ήταν πιο χρήσιμος ο Καρέλης σήμερα που μιλάμε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω με Καρέλη θα παίξουμε την Κυριακή. Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου δύσκολα βάζει παίκτες που έρχονται από την Εθνική. Προφανώς, όταν δεν έχει λύσεις, δηλαδή τον Μπέλκα παραδείγματος χάρη, δύσκολο να τον αφήσει εκτός από τη στιγμή που ο Καντουρί δεν είναι έτοιμος. Ναι. Άρα αναγκαστικά θα πάμε με Πέλκα. Αλλά ο Πρίγκιπς δεν έπαιξε σε κανέναν από τους δύο αγώνες. Έλειπε από τις προπονήσεις όμως. Ναι. Και αν έλειπε από τις προπονήσεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα 10 πράγματα που δουλεύτηκαν σε αυτές τις μέρες δεν ήταν εδώ. Ναι. Υπάρχουν 15 ασκήσεις που έγιναν, που αφορούν το τακτικό κομμάτι, ναι, και που αφορούν τέλος πάντων αυτοματοποιημένες κινήσεις στον χώρο, συγχρονισμένες. Ωραία. Ο Πρίγκιπς δεν έπαιξε, δεν κουράστηκε. Και να είναι καλά το παλικάρι. Ο Μπλάντεν Κριστάιτς. Ο Κριστάιτς, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον γαμοκοπεί όλη η Σερβία σήμερα. Ναι, και να μην κουράζονται τα παιδιά όταν παίζουν αυτό το Nations Cup. Δεν χρειάζεται. Ναι. Και να έχονται να ξεδίνουν εδώ. Αυτό πήγα να σου πω, ότι με την τσατήλα που έχει ο Πρίγκιπς. Ναι. Έχει μια τσατήλα τώρα. Ναι. Θεωρώ ότι θα πει τον Λουτσέσκου, βάλεμε. Βάλεμε να παίξω. Θα σκάσω δηλαδή αν δεν παίξω. Θα τον βάλει μετά το, στο 78-80, Pat Cute, χάρηκα πολύ, my name is Alexander. Κοίτα, επιστρέφει από σήμερα, οπότε έχει μια εβδομάδα προς. Έχει μια εβδομάδα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Επιστρέφει Τετάρτη-Πέμπτη, αλλά εντάξει. Θα δούμε πώς θα μπει σήμερα στο πρόγραμμα, mm-hmm, και πώς το σκέφτεται λοιπόν, ο Λουτσέσκου. Έπαιξε βασικός ο Τόσκα χθες. Εντάξει, καλός ήτανε. Ναι, μηδέν παθητικό, αλλά καλός ήτανε. Σήμερα Ελλάδα, Φιλανδία-Ελλάδα 10:15 και αύριο Ζουαζιλάνδια-Αίγυπτος. Ματσάρα. Φιλέ. Συγχαρητήρια στο φίλο που έστειλε μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είδε τον Ουάρντα το Σάββατο, λέει με τον Ζαμπά. Ναι, τα παλαιότερα. Ναι, ο Ουάρντα δεν είναι εδώ. Μπράβο. Να τον αποθεώσουμε. Κοίτα, τον Ουάρντα, εγώ τον έχω ικανό να φύγει από την αποστολή τη Αιγύπτου στο Κάιρο και να πάρει το ιδιωτικό του τζετ που δεν έχει, αλλά να βρει ένα εύκαιρο. Του Σαλάχ. Του Σαλάχ και να πεταχτεί μία στο Κάσπερ. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι το και έκανε. Να γυρίσει την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά δεν λίγο το έκανε. Δύσκολο, εντάξει. Όχι. Απλά, όταν είσαι ρουφιάνος, σε θέλω να είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορείς να είσαι. Δες ποιοι λείπουνε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάνε τη δουλειά όπως πρέπει. Ή πες τον είδανε σε κλαμπ της Ζουαζιλάνδης εχθές. Ναι. Μέχρι τις 5 το πρωί. Ναι. Ναι, εντάξει, λέω πέτυχε τη μέρα, ρε παιδί μου. Βρες μια μέρα που μπορεί να είναι εδώ όντως. Και δεν θα αστοχήσεις. Πού είχε και ρεπό με την Κυριακή ομάδα. Τι? Δηλαδή και να ήταν. Είχε ρεπό χθες η ομάδα. Οκ. Okay. Αλλά να είναι εδώ τουλάχιστον. Να είναι στην πόλη. Δεν θέλω ντεμή ρουφιάνους. Ναι. Θέλω να είστε σοβαροί. Ειδικά παραμονές του Άρης ΠΑΟΚ θα ακουστούν πολλά.
Εμένα ένας μου είπε χθες κάτι πολύ χοντρό για το μεγαλομέτωχο του Άρη. Δεν το πιστεύω. Να με παρασύρει, να το πω στον αέρα, ωραία, και να γίνει ντόρος. Δεν το πιστεύω. Δεν θα παίζουμε με τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και δεν θα λέμε ψέματα στον αέρα. Εντάξει. Ναι. Είναι κακό πράγμα. Πριν πούμε στα υπόλοιπα, σήμερα είναι η μέρα Λεβέκ. Σταύρο. Η μέρα Λεβέκ. Ας αφιερώσουμε 10 δεύτερα, αρχή Σταύρο. Αφιερώσουμε λίγο 10 δευτερόλεπτα στο Λεβέκ. Μέτρα. Πάμε. Έλα, 10. 9. Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση του Ντοριάν Λεβέκ στην ΕΠΟ για το αν θα παίξει, αν θα μείνει ελεύθερος ή όχι μετά από καταγγελία που έκανε η ΠΑΟΚ στην αρμόδια επιτροπή. Γιατί δεν αντέχει άλλο τον πληρώνει. Κόψουν. Εντάξει. Με κόψουν αέρα. Με το Λεβέκ τώρα. Και η έφεση της ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου. Όχι για τα 28.000 ευρώ. Εντάξει, για να μην υπάρχει. Να μείνει υπότροπος την επόμενη φορά. Πρώτα απ' όλα 28 θα πλήρωσε ο Λουτσέσκου μόνο του. Εύκολα. Λέω εγώ. Εύκολα θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Και με αυτές τις εκδικάσεις. Καλά, εντάξει, το Λουτσέσκου ήταν ένα σκάνδαλο. Ο Σιμιτσόγλου κολλητός πού είναι? Δεν ξέρω, δεν μπήκα στο site. Στο γραφείο μπες του. Λίγο στο site, πάμε γραφείο τύπου του. Κάνε λίγο την υπέρβαση, αγάπη. Μπες λίγο. Μπες. Ελάτε, ρε, παιδιά. Ας πούμε. Τι πατάς, σαγόνιας.gr. Ωραία, έλα. Ατόπιμα. Ατόπιμα. Αντιπρόεδρος ΠΑΕ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από πουθενά. Μάλιστα, αποποιείται την ευθύνη ίδια, αλλά άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Εντάξει. Όχι. Πάμε παρακάτω. Μονοπόλιο. Λείπει ο Λασκαράκης από ταξίδι στη Φιλανδία και ο Διακοφώτης έχει μοναδική ευκαιρία να τα πει όπως θέλει ίδιο στο Βαγγέλη γραμμένο. Λεπτό δεν τον έχει αφήσει μόνο του. Όχι. Quiz. Ποιος ιδιοκτήτης ΠΑΕ της Super League. Μην κάνεις προμόσιο, δεν χρειάζεται. Λέει κάτι για Σιμιτσόγλου. Δεν έχει ρεφλεί κάτι ακόμα. Όχι. Αυτή η καταπληκτική θεματολογία. Θες να κάνουμε εμείς ένα τέτοιο site και να λέμε ποιος πρόεδρος ΠΑΕ βγήκε ραντεβού με τον Πάτρη Σύχιο. Με τον Πάτρη Σύχιο και την κοπέλα του. Πολύ μου άρεσε αυτή τη δημοσιογραφία. Ωραία. Τα quiz αυτά, ποιος manager. Αυτό. Έχει και άλλα site. Έχει και τα σφυρίγματα. Έχει και το... ναι, ναι. Έχει δεν πάγω... έχει ενημέρωση για τον Σιμιτσόγλου. Δεν έχει ενημέρωση, όχι. Δεν είναι, επέστρεψε. Να ασχοληθεί λίγο και με τις δηλώσεις του Κούγια. Είναι σοβαρές, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί ήδη. Λέει ο αστικός μύθος, να κάνω και εγώ παράλληλη δημοσιογραφία αντίστοιχη, ότι ο Σιμιτσόγλου που σίεζε και ο εισαγγελέας που ήταν στο Ολυμπιακός, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, ήταν λίγο εξαγριωμένος και γράφτηκαν ό,τι γράφτηκαν, σε αντίθεση με άλλες φορές που στην έκθεση της αστυνομίας οι λέξεις ήταν πάρα πολύ προσεγμένες και κανείς δεν είχε κόστος από ό,τι συνέβαινε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, λέει ο αστικός μύθος. Άρα ήταν και λίγο άτυχη που έλειπε ο Σιμιτσόγλου. Άτυχη που ήταν στο εξωτερικό. Ρε, πώς κάθισε έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν υπονοούμε κάτι, απλά είναι το γεγονός. Τους πολεμάει και το σύμπαν, κανονικά. Και η τουριστική αύρα τους πολεμάει. Ότι έχει αλλοιωθεί, Σταύρο, το πρωτάθλημα με την αφαίρεση βαθμού της ΑΕΚ, σε συγκλονίζει? Κάπου είδα ότι δεν θα έχουν κέφι οι παίκτες της ΑΕΚ μπαίνοντας... Ναι, το έγραψε γνωστός μεγαλοδημοσιογράφος, ναι. Εντάξει, ότι ακόμα και να χάσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με παραπάνω από 3 βαθμούς, ναι. Δηλαδή τους χάνει με 15. Ναι. Δηλαδή ΠΑΟΚ 78, ΑΕΚ 62. 16 είναι αυτό. Ναι, όσο είναι ρε παιδί μου, εντάξει. πάλι θα υπάρχει αλλίωση, γιατί θα έχουν χάσει οι παίκτες της ΑΕΚ το κέφι τους. Ας τους βάλουμε δημοτικά στα μεγάφωνα να γουστάρουν. Ανάταση και ανάταση, ρε. Εντάξει, το ότι ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με μείον 2, ο Παναθηναϊκός μείον 6, δεν είναι αλλίωση. Όχι. Τώρα είναι αλλίωση. Τώρα είναι αλλίωση. Γιατί χάσαν το κέφι, φίλε. Χάσαν το κέφι. Θα χάσουν κι άλλα. Θα χάσουν κι άλλα. Δεν είναι. Δεν είναι σωστό. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Τι γελάτε. Έχουν δίκιο. Άμα δεν αισθάνονται καλά, πώς θα παίξουν. Άμα τους χάλασε το κέφι. Ναι. Γενικά, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν κέφι να μην μπαίνουν με τα παιδάκια στο χέρι, να παίρνουν μια καραγκούνα και όπως μπαίνουν στο γήπεδο, κάνουν το λίγο εικόνα. Όπως μπαίνουν στο γήπεδο, να παίζει και το ιτιά ιτιά μου λουλουδιασμένοι και να κάνουν στροφές. Ναι. Και να μπαίνουν έτσι είσοδο στο γήπεδο. Γιατί όχι. Ναι. Επειδή μου την έχει δώσει αυτό το. Παλάκια. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Πραγματικά δηλαδή μου έχει την ευκαιρία. Το γράψαμε. Εντάξει. Το γράψαμε. Ναι, θα γράψω 2014 λέξεις στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Τότε θα γράψω. Ναι. Για το γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Εντάξει, γιατί δεν πάει άλλο. Έσκασες. Έχω σκάσει πραγματικά. Καταγγελτικός. Καταγγελτικός. Σοκ. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, γιατί άμα είσαι ΑΕΚ, ας πούμε, το να πετάς με μολότοφ δεν είναι πραξιβίας. Είναι διαφορετικό. Ρίψη. Ναι, αυτό. Ρίψη. Δηλαδή είναι η Βερούλη.
Είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρεις τη Βερούλη την πρόλαβες. Σου μοιάζει κιόλας. Καλή ρε ήταν. Καλύτερα. Όχι, η Σεκοράφα ήταν καλή. Η Σεκοράφα σου μοιάζει. Τι να πει. Ωραία, καλή, καλή. Δεν ξέρεις τη Σεκοράφα. Σε παγκόσμιο πρώτη είχε βγει ρε. Ωραία. Κόντιο πετούσε. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί εσύ τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα προφανώς. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει για όλους τους άλλους. Και είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Όταν τραβούσαν μπουκέτα στους σεκιουριτάδες στο ΠΑΟΚ, στο ΑΕΚ Πανθρακικός, το θυμάσαι το παιχνίδι. Έχει κάτι φωτογραφίες συγκλονιστικές. Δηλαδή είναι η γροθιά του φίλου της ΑΕΚ στο πρόσωπο του σεκιουριτά. Μπορούμε να θυμηθούμε και το τελικό με τον Ατρόμητο. Που κυνηγούσαν τις οικογένειες. Μπορούμε να θυμηθούμε και την έλευση του περιβόητου Θωμά στο γκρουπ. Μπορούμε να θυμηθούμε χιλιάδες πράγματα τα οποία. Α πούμε, αν σηκώσει ένα μάρμαρο για να το πετάξει, το σηκώνει για να φτιάξει κάτι, ρε παιδί μου. Χαρακτηρισμένο από την φθορά που είχε ο Παρθενώνας όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Με πολέμους και όλα αυτά που γίνανε στη Δωδεκανοπαίδειο. Άρα πραγματικά είναι. Θυμάσαι, Σταύρο, την τριετία 91-93, τι ωραία πέναλτι έχουμε δει. Ναι. Σαββεύσκη, Δημητριάδη. Αλεξανδρή. Τα παιδιά εκείνα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι το παραμυθάκι, λίγο αστεία παιδιά, όλα αυτά που γίνονται. Όποιος έχει κοινή λογική αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται τη μία έτσι και την άλλη κυβέρνηση. Δεν γίνεται τη μία να παρακαλάμε να ισχύει ο νόμος και φέτος να λέμε ότι είναι υπερβολικός ο νόμος. Αποφασίστε, πήρατε ένα αποτέλεσμα με τον νόμο, στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν θα ανεχτείτε τον νόμο από εδώ και από εκεί πέρα, βέβαια και εμείς να έχουμε τα μάτια μας λίγο ανοιχτά. Τα παιδιά μας δηλαδή. Ας είναι λίγο προσεκτικά. Ναι, τα γιατί πράγματα είναι πολύ ωριακά. Πλησιάζουν και αγώνες όπως στο Περιστέρι που. Αν δεν ξέρω στο Περιστέρι αν θα δοθούν εισιτήρια, είναι ένα θέμα από συζήτηση. Κοίτα, δοθούν, δεν δοθούν. Γενικά πρέπει να έχεις λίγο τα μάτια στο 14. Γιατί πολλά βλέπουμε. Αν μα δεν δοθούν, τι θα κάνω, δηλαδή. Και εμφανιστούν 50. Δεν είναι ναι, ωραία, αν εμφανιστούν 50 με. Ξέρω εγώ. Με κασκόλου πάω και θα πάω αποδείξει από την πουτίκ και θα πω ότι αυξήθηκε ξαφνικά ο τζίρος. Ναι. Τι να πω, δηλαδή. Εντάξει. Δε, άμα δεν πάω, δεν πάω. Είναι ένα θέμα. Βέβαια θα την πληρώσουν οι Αθηναίοι παοξίδες που περιμένουν πώς και πώς να δουν την ομάδα. Ναι, αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα, οπότε. Γενικά τα πράγματα είναι επικίνδυνα να. Και πολύ ωριακά. Και στην έχουν στημένα παντού και φαίνεται. Ναι. Καλά, το συζητάμε αυτό τώρα, γιατί όταν η ΑΕΚ τιμωρήθηκε για πολύ σημαντικά επεισόδια που γίνανε στο ημίχρονο, βγαίνοντας από την κερκίδα, δηλαδή. Να. Και δεν πήγαν στην καντίνα και είπαν πόσο κάνουν 100 μολότοφ. Έτοιμες ήταν. Γιατί για τέτοιο νούμερο μιλάει η αστυνομία. Εντάξει. Αν κάνεις εσύ μία να πετάξεις, είναι το ίδιο. Να. Μία να πετάξεις. Και θα γίνει θέμα σε δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Δηλαδή. Και θα είσαι και καταδικασμένος πριν τη δίκη. Και αν ένας δικαστής προσπαθεί να συγκρίνει κανονικά, θα τρώει και μπούλινγκ κανένα τριήμερο. Και μετά θα είσαι πάλι ο κακός από τη Θεσσαλονίκη που ήσουν γραφικός και φώναζες ενώ κάνεις χειρότερα και όλα αυτά. Τελικώς με Φιλανδία. Το Χ ποιο συμφέρει. Εμάς, ε. Ναι. Νομίζω έχουμε δύο εντός μετά, τα τελευταία. Με Φιλανδία και. Και Εστονία. Εστονία. Μάλιστα. Για να ανέβουμε κατηγορία είναι αυτό τώρα. Για να μείνουμε στο πρώτο γκρουπ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μετά από τεράστια προσπάθεια. Ναι, πραγματικά δηλαδή δεν νομίζω να το καταλάβουμε ποτέ. Μόλις όταν τελειώσει θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει. Τέλος πάντων. Για να τελειώνουμε με το θέμα. ο ΠΑΟΚ ήταν να κάνει το έκανε. Ό,τι ήταν να πληρώσει το πλήρωσε. Θέλει προσοχή από εδώ και πέρα. Το τι συμβαίνει με την ΑΕΚ και πώς θα αντιμετωπίσει την κρίση που δημιουργεί αυτό το μείον 3, εφόσον μείνει, που λογικά θα μείνει. Θα μείνει, λες, Λογικά θα μείνει. Δηλαδή, τι να πει. Να πάει στην έφεση και να πούν δεν ήταν 100 η μολότοφ, ήταν 2. Ναι. Θα πέσει μία ιατρά. Είναι μεμονωμένο περιστατικό, ξέρω εγώ. Τι να βγεις να πεις. Δεν υπάρχει κάτι να πεις. Εγώ νομίζω πεις. Ότι θα πέσει. Μάλλον θα εξαφανιστεί η τιμωρία για θέση βαθμών και θα μείνει η τιμωρία έδρας. Αυτό άμα γίνει θα είναι σκάνδαλο. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα είναι σκάνδαλο, κανονικά. Αν συμβεί αυτό. Δεν έχει ακόμα καταθέσει έφεση ΑΕΚ, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, να το κάνει σήμερα αύριο. Δεν μπορεί να καταθέσει. Κοίταξε αυτό. Έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι λίγο ένα ερώτημα. Γιατί άλλα λέει ο ΚΑΠ και οι κανονισμοί ότι αν πρέπει να είναι πάνω από 3 βαθμοί για να κάνει έφεση και του βαθμού. Άλλοι λένε ότι μπορεί. Οι γνωστοί. Ο γνωστό. Πρόλαβε. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Γιατί ότι θα υπάρχουν παραθυράκια στους κανονισμούς είναι το μόνο βέβαιο. Μας τα λέγει και ο Λάξης Μεωφορίδης της προάλλης, ότι είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα με τους κανονισμούς στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, που άκρη δεν βγάζεις. Και πραγματικά, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Το βιώσαμε και πέρυσι. Δηλαδή,
υπάρχει νόμος που λέει Α για το ένα και για το ίδιο πράγμα λέει Β και δεν είναι τυχαία γραμμένοι όλοι αυτοί οι κανονισμοί και οι νόμοι που διέπουν το φανταστικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει θέματα με τη δικαιοσύνη, παραπέμπεται σε δίκη για τα στημένα. Πέρασε στα ψηλά έως καθόλου σε. Ήταν την ίδια μέρα με την ΑΕΚ. Ναι, Παρασκευή απόγευμα. Ναι, ήταν ίδια μέρα, πέσανε μαζί. Και εκεί υπάρχουν θέματα και στον Ολυμπιακό. Πολλοί κόσμος, γενικά η δικαιοσύνη ψηλό. Έχει κίνηση. Πολλοί κόσμος. Αυτό βέβαια έχει τραβήξει πάρα πολύ. 28 συνολικά είναι οι κατηγορούμενοι. Πρωτοκλασσάτα στελέχη. Ε, μεταξύ αυτών. Ηλίας Πάθας, φίλε. Μα αυτό ήταν 50 ρίσιος. Ο Δημητρόπουλος, πόπο Παναγιά μου. Πόπο. Τέλος πάντων, και εδώ θα έχουμε ψωμάκι. Αρκετό. Καλά, υπάρχει μέλλον και σε αυτό. Τόσο καιρό περιμέναμε. Ο Δημητρόπουλος είχε και λίγο φάτσα που σε παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο. Το φαίνεται λίγο στο μυαλό σου πώς ήταν. Ξεχνιέται. Ναι. Τη φάτσα του Σπάθα δεν μπορώ να ξεχάσω εγώ. Ο Σπάθας έβγαζε αυτή την απάθεια, ρε παιδί μου. Ό,τι και να έκανε δεν τον ενδιέφερε. Ήταν λίγο κρύο αίμα. Θα μπορούσα να το κάνω και τελειώνω. Κομπότης, Αμπάρκιολης, Δημητρόπουλος, Γιάχος, Σπάθας. Δεν έχουν καταδικαστεί βέβαια, παραπέμπονται. Εντάξει. Ναι, παραπέμπονται. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, η οποία. Αλλά είναι... έχει πολύ πράγμα μέσα, ναι. Μεγαλομέτωχοι, διαιτητές, ποδοσφαιριστές. Αφού δεν αντιλήφθηκε η ελληνική δικαιοσύνη ότι σε μία νύχτα ο Παπαδετόπουλος από μαθητής δημοτικού έγινε ο Κοέλιο, αρχίζουμε λίγο να προβληματιζόμαστε με αυτήν την ιστορία. Θα δούμε τι κατάληξη θα έχει και πότε θα έχει και αν έχει. Θα πάμε λίγο. Γιατί δεν η ρυθμή της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θα ακούσουμε λίγο τους χορηγούς, θα πάμε λίγο στο διάλειμμα και θα συνδεθούμε μετά με την αίθουσα 5. Ωραία, το λέω. Ωραία. Για να δούμε γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το περασμένο Σάββατο από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, από τον ειδικό άνθρωπο που αναλύει θέματα μπάσκετ, τον Νίκο Νομοσχοβίτη. Δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Άμα πες στους ξένους, τι να σ' αρέσει, ρε Στέργιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι δεν είναι μόνο αυτό. Θα την κάνουμε την κουβέντα και με τον Νίκο. Καλά. Δεν είναι πανάκι, ρε παιδί μου, οι απουσίες, εντάξει, σβήνονται όλα, οκ. Okay. Ρε φίλε. Δεν είμαι και από αυτούς που λένε ήρθε καταστροφή, να φύγουν όλοι. Αλλά ωραία, δεν παίζει το βασικό μου διάρι. Το βασικό μου τριάρι και ο ψηλός του rotation που έχει άλλα χαρακτηριστικά από το βασικό μου. Και το, χάσαμε το παιχνίδι στα rebound. Τι να λέει τώρα. Και μου βγάζουν το Χρυσικόπουλο με δύο φάουλ στα 34 λεπτά. Γιατί έγινε και αυτό. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και αφού δηλώνουμε σοκαρισμένοι από την αντίδραση του πρώην υπευθύνου ασφαλείας της ΕΠΟ Νίκου Παναγιώτου, ο οποίος κάτω από post που είχε δηλώσει τον Ανδρέα Δημάτου, υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, χαρακτηρίζει την ΑΕΚ κουλά... Με 20 αλφα. Με 20 αλφα. Ντροπή. Και κεφαλαία. Ντροπή. Πρέπει, Σταύρο, μη γελάς, πρέπει να στυλιτεύσουμε τη συμπεριφορά του πρώην υπευθύνου ασφαλείας της ΕΠΟ. Εντάξει. Ας το κάνουμε άλλη πρώτα και θα ακολουθήσουμε. Στέργιο μου δεν είναι θέμα. Τον Νίκο Παναγιώτη. Και αυτό πια γαμιέρι κάρτα. Έσκασε ρε ο άνθρωπος. Γαμιέρι κάρτα κατευθείαν όμως, δηλαδή με κεφαλαία, με άλφα. Νομίζω ήταν και στην ΑΕΚ κάποτε. Νομίζω. Εάν έχασε με την αλλαγή αφημί ο άνθρωπος 100.000 ευρώ. Δεν είναι εκεί, όχι μετά την αλλαγή. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. Ωραίος. Αλλά... Έξυπνο. Νομίζω αύξησε σήμερα τους followers του ο Νίκος Παναγιώτου ξεκάθαρα. Ναι, καλά, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Θα πρέπει να καλέσουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει για την... Τη μαγεία αυτή που είδαμε. Τη μαγεία. Που ο Λαρετζάκης έμοιαζε σαν τον... Εντάξει, του μπαίναν όλα κι αυτόν, ρε. Εντάξει, του μπαίναν όλα. Ναι, φτάνει. Έβαλε 3 κρεμασμένος, έβαλε. Συμβαίνει στον μπάσκετ αυτό. Εδώ ο Ολυμπιακός πήγε χάσει από την Κίμη χθες. Ναι, με τρύπατο στο τέλος σώθηκαν αυτοί. Ο οποίος ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός με τη Χίμκη. Γιατί το βλέπαμε εδώ. Ναι. Δεν είναι. Το μπάσκετ είναι σε μυστήρια φάση. Ειδικά οι ομάδες της Ευρωλίγκας που ξοδεύουν τεράστια ενέργεια μεσοβδόματα.
Εδώ είναι βρώμα η δουλειά. Η δική μας δεν ήταν καλή, είναι η αλήθεια. Έχουν αρκετά ελαφρυντικά, απλά τα ελαφρυντικά και αυτά σε κάποια φάση, αν δεν αντιδράσεις, μειώνονται. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι μαζί μας να μας πει και για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, την ήττα με 20 πόντους διαφορά, που πήγε σε κάποια φάση 28 να γράψει το κοντέρ, αλλά ευτυχώς μαζεύτηκε λίγο στο τέλος. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Για λέγε τι, εγώ θα τα πω. Ένα σχόλιο λίγο το Στέργιο πριν. Θέλω λίγο το Στέργιο βασικά. Θέλω λίγο εκεί να κάνω μια κουβέντα με το Στέργιο, γιατί τον άκουγα πριν ότι είχε τα θέματα του. Εκνευρίστηκε, δεν ξέρω. Ναι. Πες μου ρε φίλε, πες μου τι σε εκνεύρισε το Σάββατο. Σε είδα ότι λίγο ήσουν εχθρικός. Ναι, είναι εχθρικό. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε bullying. Με εκνεύρισε που είδα τουλάχιστον 15 φάσεις όπου κανείς από την πεντάδα του ΠΑΟΚ δεν έκανε μία κίνηση σε μία επίθεση του ΠΑΟΚ. Έβλεπες 5 καρφωμένους στο παρκέ. Δηλαδή αυτός πήγε την μπάλα και 4 που τον κοιτούσαν. Αυτό με εκνεύρισε σε πρώτη φάση. Συμφωνώ ότι υπήρχε θέμα επιθετικό. Αυτό πώς μου το δικαιολογήσεις εσύ? Μία κίνηση ρε παιδιά, ένα screen. Κάποιος να ανέβει, κάποιος να κατέβει. Αυτό δεν λέμε να κάνεις το passing game της ΑΕΚ, που έκανε καλό passing game, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω από 10 φάσεις όπου είχε ένα στην μπάλα. Μειώνονται και άλλοι με 4... την ώρα, από 15 έγιναν 10. Εντάξει, έλα. Δηλαδή, το μάτς. Όχι, μπορεί να είναι κάπου τόσο, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει να κάνει με δικαιολογία, έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες που παίζουν. Έτσι. Εννοείται ο ένας παράγοντας σημαντικός ήταν οι απουσίες. Και επίσης, μην μένουμε μόνο στους δύο τελευταίους που δεν παίξανε, τον Τζόουν και τον Γκάρε που έξω τα θέματά τους την Παρασκευή. Έτσι, και ο ένας δεν θα παίξει σίγουρα αύριο, για τον άλλο θα μάθουμε σήμερα αν θα αγωνιστεί, αν θα είναι διαθέσιμος. Η απουσία του Γκος είναι πολύ σημαντική, έτσι. Και η απουσία του Γκος δεν είναι πολύ σημαντική μόνο στο κομμάτι ότι του δίνει την μπάλα και σου βάζει ένα τρίποντο, να το πω πολύ απλά. Είναι σε όλη την ισορροπία στην επίθεση τη δική σου και στην ανισορροπία της αντίπαλης άμυνας. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα πρώτα του παιχνίδια, αυτά τα 4 πρώτα μάτς που έχει δώσει, έχει παίξει χωρίς τον Γκος. Και νομίζω ότι αυτό που είδαμε με τη Βενέτσια και με την ΑΕΚ, που ήταν δύο ομάδες πολύ καλού επίπεδου, έτσι, δεν ήταν και τόσο μη αναμενόμενο. Δηλαδή, στη Βενετία ο ΠΑΟΚ καταφέρνοντας να κρατήσει χαμηλά τη Βενέτσια, ουσιαστικά διεκδικούσε και το μάτς μέχρι το τέλος, που του έλειπε ο Γκος και του φάνηκε. Και στο μάτς με την ΑΕΚ, με τόσα λάθη στην επίθεση. Και όταν λέω λάθη δεν εννοώ μόνο αυτό που λέει ο Στέριος που έχει δίκιο, ενώ και λάθη ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που δίνανε ευνηδιασμό, λάθη που δίνανε εύκολα καλά και στον αντίπαλο. Και τόσα χαμένα rebound, συν το ότι η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρα, μπήκε για να πάρει το παιχνίδι και να κερδίσει τον ΠΑΟΚ που έχασε πέρσι 4 φορές από αυτόν, ήταν ξεκάθαρο, το έβλεπε σε κάθε φάση ότι ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει, όλα αυτά μαζί φτάσανε το παιχνίδι ουσιαστικά όχι μόνο το ελέγχει η ΑΕΚ, αλλά να το πάρει και με μια μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ξεκινάει η σεζόν και με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, το μάτς το αυριανό και το Σαββάτο με τον Προμηθέα είναι πολύ πιο σημαντικά από τα μάτς που πέρασαν με τη Βενέτσια και την ΑΕΚ. Και το λέω στη λογική ότι προφανώς και έχει άλλο βάρος, άλλο αντίκτυπο το να χάσεις από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, έτσι, συν το γεγονός ότι έχεις διάφορα προβλήματα, και έχει άλλο βάρος και άλλο αντίκτυπο να μην κερδίσεις τον Προμηθέα στην έδρα σου και να ξεκινήσεις, ας πούμε, στην τρίτη αγωνιστική έχοντας χάσει από δύο θεωρητικά ανταγωνιστές σου για την τετράδα. Οπότε λοιπόν, αρχίζει να μέσα στο βραδινό παιχνίδι που είναι αρκετά σημαντικό στη λογική ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ πάλι να ξεκινήσει όπως πέσει στο Champions League και να κυνηγάει μετά την πρόκρισή του. Είναι σημαντικό αύριο με όσους θα είναι διαθέσιμοι να είναι πιο ανταγωνιστικός, να παίξει καλύτερα, να πάρει την νίκη εύκολα ή δύσκολα με τους Γερμανούς. Γενικά στο Champions League, όπως έχει φανεί στα δύο προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές η πρόκριση είναι κάπου στις 8 νίκες. Τώρα, θα είναι μία παραπάνω, μία λιγότερη, ανάλογα το πώς πηγαίνει ο κάθε όμιλος. Αν καταφέρεις την έδρα σου όσο μπορείς να την κρατήσεις αθικτή, στη λογική ότι εντάξει, το να κερδίσεις την Ρήφη στην έδρα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο να κερδίσεις τη Βενέτσια, αλλά τις άλλες ομάδες που έχεις να παίξεις την έδρα σου, αν καταφέρεις να τις κερδίσεις, τη Βενέτσια σίγουρα μετά... Mm-hmm.
Τη Βενέτσια θα την κερδίσω. Τη Βενέτσια, αν είμαι πλήρη, θα την κερδίσω. Ναι, καλά, εντάξει, είναι λίγο η συγκυρία. Έτσι, μπορεί να τους πετύχεις και αυτούς με τραυματισμούς. Μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση όταν θα παίξεις μαζί τους που να είσαι πολύ καλά αγωνιστικά. Έτσι, απλά λέμε τώρα με βάση λίγο πιο θεωρητικά και το πώς είναι κάθε ομάδα όσον αφορά ρόστερ και επιλογές. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι τα μάτσα εντός έδρας του Champions League είναι σημαντικά. Το να καταφέρεις να τα κερδίσεις σίγουρα σου δίνουν και ψυχολογία και σου δίνουν και πλεονέκτημα για να μην τρέχεις στο τέλος. Αυτό που έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει με 1-5, αν θυμάμαι καλά, από το γύρο και κατάφερε να αποκριθεί, ήταν πολύ ξεχωριστό. Έτσι. Και δεν γίνεται κάθε φορά. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Οπότε λοιπόν, αύριο θέλει φυσικά να κερδίσει τους Γερμανούς, την Telekom Vonage, η οποία, επειδή χθες είχα και λίγο εικόνα, είναι σε καλή κατάσταση. Οκ, με την Τενερίφη δεν κατάφερε να ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι η Τενερίφη φέτος είναι ξανά μια ομάδα πιο υψηλό επίπεδο, δεν είναι όπως πέρσι. Αλλά χθες στη Γερμανία νίκησε με ένα 4-84, ήταν καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε ανεβάσει και πολύ το ρυθμό, έχασε μια μεγάλη διαφορά, είναι η αλήθεια, αλλά στο τέλος κατάφερε να κερδίσει. Βάλε μια ανατελεία ομάδα... Για να μην περνάμε λίγο τη ΣΑΚ το σκηνικό, γιατί όσοι δεν είδαν το παιχνίδι δεν είχαν εικόνα. Δεν είναι μόνο ότι δεν παίζει ο Γκάρετ, ο Τζόουνς, δύο παιδιά τα οποία και ψηλά κορμιά είναι και στο rotation είναι και βασική είναι και σκόρερ είναι ο ένας. Ωραία. Δεν είναι ότι λείπει και ο Γκος. Για μένα σημαντική παράμετρο στο παιχνίδι παίζουν και τα δύο φάουλ του Χρυσικόπουλου στα 37 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Καλά. Ναι. Αυτά είναι κάτι τα οποία πλέον τα περιμένεις. Έτσι. Τι απλά περιμένω. Φορά... Έχω 1,5 ψηλό και μου βγάζεις τον έναν. Ωραία, στα 37 δευτερόλεπτα δύο φάουλ. Προσωπικά ήμουν σίγουρος ότι θα έχει δύο φάουλ στο πρώτο δίλεπτο από τον Μορέιρα. Έπεσα λίγο έξω. Ναι. Και στον χρόνο και στον παίχτη. Okay. Ήταν άλλος που είχε τα δύο φάουλ. Δεν είχε προλάβει να περάσει ένα λεπτό. Ναι. Δεν είχε προλάβει και μάλιστα με το που επιστρέφει, αν θυμάσαι, του δίνουν και τρίτο. Που δεν είναι πάλι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή... Αλλά το μάτι έφυγε 20 πόντους, είναι απεργή διευθυνσία. Όχι, δεν θα πεις, αλλά να καταγράψουμε και το τι έγινε. Κάποιος δεν είδε παιχνίδι. Συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς τρεις ξένους και το βασικό του τεσσάρι από το 37 δευτερόλεπτο. Εντάξει, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Και ότι η ΑΕΚ έχει αβάντα στο συγκεκριμένο θέμα, ειδικά μετά από δύο ήττες που πρέπει να τις συνεφέρουν. Είναι επίσης γεγονός. Και το κορυφαίο είναι που το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε αναφέρει, είναι ότι ξεκινάει λοιπόν ένα παιχνίδι, παίρνει μία μορφή, δηλαδή τρία γρήγορα φάουλ, ομαδικά, βολές, και στο τέλος της περίοδου κάθε φορά, στο τέλος του ημιχρόνου, ωραία, τα φάουλ πάντα ισοσκελίζονται. Ωστόσο όταν βλέπεις τη στατιστική να λες, τι φάουλ ρε παιδιά, ξέρω εγώ στο ημίχρονο έχει ο ΠΑΟΚ 14 και η ΑΕΚ 13. Σωστά. Έτσι είναι. Ή να βλέπεις τις βολές και να λες, τι φωνάζω αυτή η διαδικασία, η ΑΕΚ έχει ξέρω εγώ 10 βολές, ο ΠΑΟΚ έχει 9. Ωραία. Λέω τώρα παράδειγμα, κάπως έτσι ήταν το Σάββατο. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς, τι δρόμο παίρνει το παιχνίδι με κάποια σφυρίγματα στο ξεκίνημά του. Ωραία. Και πώς μετά όλα αυτά τα σφυρίγματα ισοσκελίζονται κάπως στατιστικά. Γιατί αγωνιστικά δεν μπορούν να ισοσκελιστούν. Έτσι. Απλά η αλήθεια είναι ότι στο μάτς του Σαββάτου ήταν πρώτα πολλά άλλα πράγματα και στο τέλος αυτό που λέμε. Όχι ότι αυτό δεν υπάρχει. Ότι δεν υφίσταται. Έτσι. Επίσης, το Σάββατο πάμε στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι αντιμετώπιση έχει από την διαιτησία. Έτσι, ο Προμηθέας ο οποίος, ναι μεν έκανε πολύ καλό παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα στο Βέλγιο, αλλά εντός έδρας από τον Περιστέρι έχασε. Καλωσόρισε στην διαδικασία των αγώνων. 3-4 μέρες με Ευρώπη και όλα αυτά. Οπότε θα έρθει και αυτός που θα θέλει να κάνει δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Γιατί και ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που φέτος διεκδικεί και φέτος μάλλον διεκδικεί τετράδο. Αλλά okay. Τώρα μπροστά είναι αυτό το μάτς με τους Γερμανούς. Από Τετάρτη θα ασχοληθούν στο ΠΑΟΚ και με αυτό το μάτς με τον Προμηθέα. Τώρα, όσον αφορά τους παίχτες που έλειψαν το Σάββατο, ο Γκος αναμένεται να επιστρέψει την Τρίτη. Τις τελευταίες μέρες προπονείται κανονικά και από την προηγούμενη εβδομάδα, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά κυρίως για να προφυλαχθεί. Δεν ακολούθησε την αποστολή στο ΆΚΑ. Έτσι, το πώς θα είναι βέβαια ο Αμερικανός, εντάξει, είναι ερωτηματικό. Έτσι, ναι μεν προπονεί τις τελευταίες ημέρες, ναι μεν είναι μαζί με την ομάδα, αλλά η αγωνιστική του κατάσταση είναι ερωτηματικό. Ο Τζόουνς δεν είναι διαθέσιμος ούτε για αύριο, ο Τζαμάλ Τζόουνς.
που έχει αυτό το θέμα στον Αχίλλεια του Ένοντα, αρχικά, επειδή και το σημείο ήταν περίεργο, υπήρξε ένας φόβος, αλλά δεν είναι κάτι το τόσο πολύ σοβαρό, αλλά σίγουρα πάλι χάνει το μάτς με την ΑΕΚ, χάνει το αυριανό, προφανώς και για το Σάββατο θα φανεί με στη εβδομάδα το αν θα είναι διαθέσιμος, είναι ένα ζήτημα, και για τον Γκάρε θα ξέρουμε λίγο αργότερα αν μπορεί να είναι στη διάθεση του Λεύου Παπαθεοδόρου για το αυριανό παιχνίδι. Και πάλι για τον Αμερικανό, και διαθέσιμος να είναι, προφανώς και δεν είναι στο 100%. Έτσι, γιατί ναι μεν μπορεί να επιστρέφουν κάποιοι παίχτες όταν προκύπτουν προβλήματα, όταν έχουν χάσει μια σειρά προπονήσεων και όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι τους επηρεάζει. Έτσι. Και είναι λίγο και στο κομμάτι του κάθε παίχτη μετά το πώς θα μπει στο παιχνίδι, και πνευματικά και σωματικά. Κάπως έχουν τα δεδομένα για το αυριανό μάτς. Νίκο, το αυριανό μάτς είναι το νούμερο 400, εντάξει, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Από αυτά, εντάξει, δεν τα έχεις ζήσει όλα. Τα 400, είναι το 59, ναι, που όχι, κίνησε. Εντάξει. Από τα 200, δεν ξέρω, 150, εσύ ξέρεις πόσα είναι. Έχεις κάποιο αγαπημένο τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ? Θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω, τότε που ήμουν πιτσιρίκος πολύ. Γιατί τώρα από τα τελευταία, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει... Για το επίπεδο του ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια, κάποιες χρόνια στο EuroCup, κάτι νίκες που έκανε ή στο Champions League, είναι σημαντικές, οκ. Okay. Αλλά όταν είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορείς να μείνεις αυτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παιχνίδι ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, έτσι, ό,τι τελικούς και να έχουν παίξει όλες οι ομάδες από εκείνο το 91%. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Καλύτερο παιχνίδι από άλλη ομάδα. Έτσι, μιλάω για τελικό, έτσι, για τον μπάσκετ που παίχτηκε και όλα αυτά. Νομίζω ότι εκείνο ήταν το κορυφαίο. Γιατί όντως ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι εκείνος ο τελικός είναι το κορυφαίο παιχνίδι του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Γιατί πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, γιατί έπαιξε τρομερό μπάσκετ, γιατί βάλε 100 πόντους και όλα αυτά. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, Στέργιο Αθασιάδη, φυσικά ξέρεις πολύ καλά ότι ναι, μεν κρατάς κάποιες επιτυχίες και συνήθως τι σου μένει το στραβό. Έτσι. Δεν μπορείς να ξεχαστεί το λάθος του Φασούλα, ούτε φυσικά το Final Four στον Πειραιά και τον χαμένο ημιτελικό τότε με την Benetton. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα... Έτσι, είναι πώς βάζεις πινέζες, ας πούμε, πάνω σε ένα χάρτη. Αν πούμε ότι υπάρχει ένας χάρτης με παιχνίδια στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σε μένα αυτά τα τρία είναι. Το ένα είναι θετικό και τα άλλα δύο είναι αρνητικά, αλλά έτσι γράφει την ιστορία. Τι να κάνουμε. Εγώ πέρα από όλα αυτά, τα 400 μάτς πάντως είναι πάρα πολλά. Θυμάμαι με πολύ αγάπη, θα μας πει και ο Σταύρος, τον ημιτελικό με τη Ζαλγκύρη στο Παλέ. Απίστευτο σκηνικό, επειδή ήμουν μέσα. Περιμένουμε ο Μπάνε να μην παίξει. Βέβαια, ήταν 5 μέρες νοσοκομείο αυτό και τα λοιπά. Και μπαίνει μέσα. Βαράν 2 ενέσεις. Φοβερό ματσί. Μπαίνει μέσα. Πριν τον τελικό με την Ταουγκρές στη Βιτόρια. Σηκώνεται στα πρώτα 2 λεπτά, κολλάει 2 τρίποντα, καίγεται το Παλέ. Φοβερό, καίγεται ματσί, κανονικά. Του πήραμε πόσο, 50 πόντους. Τόσο, 50 δεν ξέρω, αλλά 40 σίγουρα. Ποιο ματσί θυμάσαι πέρα από αυτά εσύ? Στο μυαλό σου, από τα 399. Τέλος πάντων, Νίκο, κανείς θα πάρετε κανένα παιχνίδι τώρα, γιατί μας γυρίσατε το μυαλό, εσείς εκεί στο μπάσκετ. Ωραία, κρατάμε την ψυχραιμία μας μέχρι τώρα. Ναι, να μην χτυπάνε οι μαύροι. Οι μαύροι είναι μαύροι, δεν χτυπάνε. Πάει ο άλλος με 40 χιλιόμετρα, παίρνει κάρα με τα πόδια. Εντάξει, δεν βρήκατε εμάς τώρα, χτυπάτε ο ένας πίσω από τον άλλον. Ωραία, ο Γκος θα παίξει, να υποθέσω, αύριο. Ο Γκος θα παίξει, ναι. Θα παίξει. Τώρα το πώς θα είναι, είναι άλλη κουβέντα. Θα παίξει, το πώς θα είναι άλλη κουβέντα. Μια χαρά θα είναι, έμπειρος είναι. Δεν λέμε να παίξει 30 λεπτά, παίξει 12, 13, 15. Χρήσιμος θα είναι. Εντάξει, να γίνει το rotation λίγο καλύτερα. Η αίτη βόνη, Νίκο, Ποια αίτη τη λέει? Έχασε στην Ερήφη. Πίνεις ναρκωτικά και έχεις την εκπομπή. Στη Γερμανία, ρε φίλε, έχει. Στη Γερμανία, ναι. Στη Γερμανία έχει ή 2 ή 3 νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 3 ήταν μέχρι χθεσινή. Στην κορυφή μαζί με την Πάγκερ. Ο Ρουμενίγκε τι λέει για την Πάγκερ? Ξέρει ο Ρουμενίγκε ότι έχει μπασκετική ομάδα η Πάγκερ? Στην οποία δεν νομίζω. Για η μπασκετική ομάδα της Πάγκερ παίζει Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα παίζει, εννοείται. Και την έκανε η FS. Ευρωλίγκα παίζει και είναι ομάδα που έχει γίνει τα τελευταία, ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια και πολλά μπορεί να λέω. Όχι, δεν είναι καλή η Πάγκερ, αλλά η FS γλουγλουγλου τις προάλλες δεν καθάρισε σαν αυγό. Τέλος πάντων, δεν είναι αίτητη η Βόνη. Αλλά εμείς μαζέψαμε λίγο δύο κραϊνάκια τώρα, δικαιολογημένα ως έναν βαθμό. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε. Τώρα είναι τα σημαντικά, παιδιά. Αύριο και το Σάββατο. Αυτά είναι τα παιχνίδια σημαντικά. Τα άλλα δύο φύγανε, τελειώσανε. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Αύριο θα κερδίσουμε.
Δεν ξέρω αν θα βρω χρόνο να πάω εκεί να φέρω την άβρα μου, γιατί με μένα δεν χάνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι και πώς. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό στην πορεία σου. Για να έχει μια ήρεμη ζωή γενικότερα. Φέρε καμιά νίκη στην ομάδα. Αυτά λοιπόν. Κακή εμφάνιση με αρκετά ελαφρυντικά το Σάββατο στο ΆΚΑ. Απλά μην περάσει και αυτό σαν μήνυμα ότι όταν έχουμε ελαφρυντικά καθόμαστε και χάνουμε. Έγινε μια προσπάθεια. Όντως δεν μας βγήκε το παιχνίδι. Πήραν και το σμπόξιμό τους αυτοί όταν ήθελαν να το πάρουν. Το σμπόξιμο, όταν το χρειάστηκαν, ειδικά στην αρχή, τα δύο φάουλ του Χρυσικόπουλου. Μετά τεράστιο πρόβλημα στα rebound. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε. Δεν είχαμε παιδιά να πηδήξουν στα rebound. Είχαμε ένα θεματάκι. Τέλος πάντων, πέρασε περασμένα, ξεχασμένα. Αρκεί να κερδίσουμε αύριο και να μην προσθεθεί άλλη μια ήττα που μπορεί να δώσει και κακή ψυχολογία στο κλαμπ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε θα γίνει τον Προμηθέα το ερχόμενο Σάββατο. Και να υπενθυμίσω τους δύο διαγωνισμούς που έχετε ακόμα 25 λεπτάκια. Για το ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ FM κενό διαρκείας κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βόνη αύριο το βράδυ στο Παλατάκι FM κενό εισιτήριο κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό για το σημερινό ΠΑΟ 24, το πρώτο της εβδομάδας, στο Λίμπερο 107,4. Έχετε ακόμα 15 γεμάτα λεπτά για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην πρώτη τελευταία ημέρα γενικότερα της διάθεσής τους. FM κενό διαρκείας κενό ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε και το στέλνετε στο 54526 και δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ με την Telekom Von στο Παλατάκι. FM κενό εισιτήριο κενό ονοματεπώνυμο 54526. Αν θέλετε γράψετε και διαρκείας και εισιτήριο να μπείτε και στις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε στις 2:55. Στα της ομάδας, στα αγωνιστικά, εντάξει, είναι λογικό αυτές τις μέρες να επικρατεί μια ησυχία. Από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη. Στις 6 ώρα προπόνηση, είπαμε, Πρίγιοβιτς και Τόσκα οι πρώτοι που επιστρέφουν. Εκτός από πρώτου νομίζω θα είναι σήμερα κανονικά στη Μεσίδια το απόγευμα. Το βράδυ είναι το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, η Εθνική επιστρέφει αύριο το πρωί, οπότε αύριο λογικά πάλι ο Πέλκας, ο Καρέλης και ο Πασχαλάκης θα είναι. Να γυρίσουν υγιείς, αυτό είναι το προπόνηση. Ναι, γιατί ο Πέλκας λίγο προχθές είχε ένα χτύπημα στο μάτι, είχε βγάλει και φωτογραφίες, το είχε δείξει. Μακάρι να παίξουν, να γίνεται να γίνει σήμερα, να περάσει το παιχνίδι και να είναι και οι τρεις καλά και να επιστρέψουν αύριο καλά. Και είπαμε, τελευταίος επιστρέφει ο Βάρντα. Λογικά Τετάρτη. Τετάρτη, ναι, Τρίτη παίζει στην εξωτική Ζουαζιλάνδη. Άρα Τετάρτη, άντε Πέμπτη πρωί θα είναι Θεσσαλονίκη. Και να τον υπολόγιζε ο Λουτσέσκο όταν επιστρέψει Τετάρτη ή Πέμπτη. Δεν θα, με δύο δεν θα έπαιζε, οπότε έτσι κι αλλιώς θα πρέπει λίγο να ανεβάσει τις στροφές ο Βάρντα για να αρχίσει να υπολογίζεται. Άρα το σημαντικό είναι να γυρίσουν υγιείς ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης, ο Καρέλης. Είπαμε σήμερα είναι η επιστροφή του Τόσκα και του Πρίγιοβιτς. Απόγευμα προπόνηση. Ο Ελκαντουρί έχει πάει στροφές, ναι, απόγευμα προπόνηση. Και ο Κατσερίδης το ίδιο. Ο Βαρέλα λογικά θα είναι καλά. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ απουσίες πλην αυτή του Μαωρίσιο. Που για τον επόμενο μήνα δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Ράσμα Λουτσέσκου. Θα δούμε αν τελικά θα παίξει ο Πρίγιοβιτς που λέω εγώ ή ο Καρέλης που πιστεύει ο Σταύρος. Είναι λίγο πιο πιθανό απλά επειδή θα έχει μια γεμάτη εβδομάδα. Δηλαδή, αν επέστρεφε και αυτό Τετάρτη, θα ήταν δύσκολο. Όπως την άλλη φορά με τον Όφη. Ναι. Αλλά τώρα επειδή είναι από Δευτέρα, δεν αποκλείεται. Θα δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Εντάξει. Στον Άρη είναι όλοι υγιείς, βλέπετε τίποτα ή μόνο τη εβδομάδα. Όχι, έχει θέματα. Η άλλη ειδική σε θέματα Άρη, αγαπητέ. Τραυματίστηκε χθες ο Μπάσα. Ο Μπάσα στην Αλβανία. Ναι. Τι και σήμερα είναι να επιστρέψει και να. Παρακαλούσαν να χτυπήσει ο Μπάσα στον Άρη κάποιοι. Σήμερα είναι να πήξει σιώπη. Να επιστρέψει για να υποβληθεί σε εξετάσεις, να ξεκαθαρίσει τι και πώς. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Όπως. Περίμενε να σου πω. Διάβαζα εγώ. Δεν έκανε από τι είδα. Ρεπορτάζ. Από All About Aris. Καλά, από πού θα. Εννοείται. Τα παιδιά μας εκεί που γράφουν τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Θέλω να μετρήσεις πόσα θέματα ΠΑΟΚ έχει και πόσα Aris, All About Aris. Όχι, εντάξει, προς το παρόν. Αναμονή για Βαρέλα βλέπω. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Λογικό να υπάρχει ένα, ρε παιδί μου. Ναι. Ακόμα δεν βλέπω να έχουν πολύ, να ασχολούνται πολύ. Εντάξει, σε λογικά πλαίσια. Ο Μπρούνο Κάμα τι γίνεται.
Περιμένει επιστροφές ο Ερέρα. Καλά είναι. Καλά είναι. Περίμενε να δούμε. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση των Βέλεθ, Κουέστα και Βαλεριάνου για να δουν και αυτοί αν θα είναι διαθέσιμοι. Ο Βέλεθ είναι λίγο πιο αμφίβολος και είπαμε και ο Μπάσα πρέπει να ξεκαθαρίσει σήμερα αν θα υπολογίζεται ή όχι. Αυτά και από ο Άρη. Περισσότερη τακτική με φόντο τον ΠΑΟΚ. Βάζουμε εδώ στο Λαμπαουτάρης. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα νομίζω θα είναι μισό-μισό το site. Θεωρώ. Μη δώσω και μεγαλύτερο ποσοστό σε νέα ΠΑΟΚ από νέα Άρη. Τι λες, Στέργιο, θα είναι? Δεν έχω εικόνα. Εγώ λέω, θα είναι ντέρμπι, ρε παιδί μου, μισό-μισό το site εδώ πέρα. Τα εισιτήρια πάνε καλά στον Άρη. Καλά, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Το περίμενα πώς και πώς. Λένε φήμες. Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλές υπερβολές τώρα. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων δικό τους θέμα. Αυτοί διαχειρίζονται την επικοινωνία τους, δεν μας απασχολεί αυτό. Εντάξει, λογικό είναι. Άκου Σταύρο, δήλωση μνημείο του Γκάρι Λίνεκερ. Που κάπου το έχει χάσει, φαντάζομαι. Ο Πεπ λέει, ο Γκουαρδιόλα, είναι επηρεασμένος από τον Κρόιφ, αλλά πιστεύω ότι έχει έναν καλύτερο τρόπο να μεταχειρίζεται από τους ποδοσφαιριστές. Ο Κρόιφ ήταν ένας τύπος αξιαγάπητος σίγουρα, αλλά υπερβολικά σίγουρος για τον εαυτό του. Σε ποιος θα είναι, φίλε? Λοιπόν, όχι μόνο για ποδοσφαιρικά θέματα, αλλά γενικά. Για παράδειγμα, έμπαινε μπροστά από τον οδηγό ενός αυτοκινήτου και του έλεγε πώς έπρεπε να οδηγήσει. Είπε ο Γκάρι Λίνεκερ. Ο τεράστιος Γκάρι Λίνεκερ. Ναι. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Γκάρι Λίνεκερ. Συντόνα να με πει, δεν τον κράζει. Εντάξει. Τι. Δεν προσέφερε όσο έπρεπε. Είμαστε με Γκασκόιν από εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το μάτς νούμερο 400 του μπασκετικού ΠΑΟΚ Ευρωπαϊκό, η Βόνη έγραψε τιμή μας στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Είναι τιμή για τη γερμανική ομάδα, αναφυσβήτητα. Απάντησε στο ποστάρισμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Τεέ μου ο Πούκι. Πόρε, στερίο, σε κλέβουνε. Ξεκάθαρα. Δεν πρόλαβες να το πεις, ρε φίλε, στον αέρα και σε κλέψανε. Μας ακούνε, δεν το έχουμε πει με τρεις μήνες αυτό. Πω. Όχι, εντάξει, πρέπει να το πιστώσεις λίγο στο Στέργιο τώρα. Εντάξει, δεν είπα κάτι το. Ταπεινός. Εντάξει. Θα βγάλουμε τον Ραφαήλ να μας κάνει έτσι μια σκούπα για το τι έκαναν οι ομάδες του Ερασιτέχνη το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και τι έχουμε να περιμένουμε από την ομάδα βόλεϊ. Τετάρτη παίζει τον επαγγελματικό με την Καζινμπάρτσικα. Ωραία, στο Παλατάκι. Με τιμή, ρε φίλε. Στον επαγγελματικό του 2-3 στα σετ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα ο δικέφαλος, φαντάζομαι, να τσεκάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Εντάξει. Καλή ομάδα η Καζινμπάρτσικα, αλλά δεν νομίζω να ζωρίσει και τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Αν και η ομάδα είναι σε μεταβατικό στάδιο, εκτός του ότι δεν έχει έρθει ακόμα ο Χιμένεθ. Και δεν ξέρω αν θα έρθει, ρε φίλοι, ναι. Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει δηλαδή, 15 Οκτώβρη. Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι κάπου ξετοριάζει η επιστροφή του Χιμένεθ. Θα μας πει ο Ραφαήλ αν έχουμε κάτι νεότερο στην ιστορία με τον Κουβανό. Πολύ περίεργα πράγματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς σημαίνει. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά τώρα με να, μην το βρίσκεις καν τον παίκτη, είναι λίγο κάπως, ρε φίλε. Αυτό δεν σημαίνει πουθενά. Ναι, εγώ νομίζω ότι. Σε αυτό το επίπεδο να γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Να έχει φτάσει 15 Οκτώβρη και να μην ξέρει καν σε τι κατάσταση είναι ο παίκτη. Δεν ξέρω. Έστω να έχει μια εικόνα, να πει ότι είναι έτσι, ρε παιδί μου, συμβαίνει αυτό, θα έρθει σε δύο μέρες. Μα δεν υπάρχει εικόνα ξεκάθαρη. Δηλαδή και τον Ραφαήλ που ρωτάμε, ο άνθρωπος μεταφέρει τις εξελίξεις, αλλά δεν υπάρχει και κάτι ουσιαστικό, καμιά ουσιαστική εξέλιξη. Σωστά. Γιατί δεν δίνει για να σας απάντησε από εκεί. Τον έχουμε? Όχι. Δεν τον έχουμε. Ας κάνω ακόμη μια προσπάθεια. Θα τον έχουμε. Να μας πει. Σαββατοκύριακο. Έχουμε τον Ραφαήλ. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ακούσουμε έτσι να μας κάνει μια ανασκόπηση για το τι έκαναν οι ομάδες του Ερασιτέχνη
το Σαββατοκύριακο και τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά, όλα καλά. Και ο ΠΑΟΚ πήγε καλά το Σαββατοκύριακο. Ο handball άντρες και γυναίκες είχαμε. Ξεκινήσουμε με τους άντρες, οι οποίοι κάνουν το 4 στα 4 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εύκολα επικράτησαν τις Πηλές στο κλειστό της Νεάπολης με 37-18. Σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 4 παιχνίδια. Έρχεται τώρα η διακοπή περίπου 2 εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής. Από τη μία πλευρά καλή, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών με τον Λοΐζο και Κωστακίδη. Από την άλλη πλευρά λέει ο κύριος Σερακίδης ότι έρχεται σε ένα σημείο που έχει βρει λίγο ρυθμό έτσι η ομάδα, αλλά θα προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα για τα δύσκολα μάτς τα οποία έρχονται. Οι γυναίκες από την άλλη εύκολα και εκείνες, 38-21 στην έδρα της Νεοφώτης της Βέρειας. Αρκετός κόσμος και του ΠΑΟΚ από την περιοχή βρέθηκε εκεί πέρα, στήριξε την προσπάθεια των παικτριών του κυρίου Δημητρούλια. Οι γυναίκες συνεχίζουν κανονικά το Σαββατοκύριακο, δεν έχει διακοπή. Πρώτο εντός έδρας μάτς για τον ΠΑΟΚ με το Γάσκα Ματέρου. Το Πόλο δεν τα κατάφερε, Ραβάηλε. Το Πόλο δεν κατάφερε το Σάββατο, 8-12 από τη Βουλιαγμένη. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ωστόσο σε 1,5 λεπτό στο 3-8 λεπτό η Βουλιαγμένη επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, ξέφυγε με 5 γκολ διαφορά. Και φάνηκε νομίζω λίγο, εντάξει, ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων που υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η ομάδα του Πάνου Βέρου άφησε υποσχέσεις ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει τη θέση στην τετράδα και ότι δύσκολα θα περάσουν δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες από το Ποσειδόνιο. Ισορροπημένο το πρώτο 8 λεπτό, 3-2 Βουλιαγμένη, 3-2 ΠΑΟΚ στο δεύτερο, αλλά το 6-1 του τρίτου ήταν καταστροφικό. Αυτό ακριβώς, ναι. Νομίζω στο τρίτο 8 λεπτό ο Αφρουδάκης και ο Γιουβέτσης, οι δύο παίκτες, βρήκαν λύσεις και πλήγωσαν το ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς νέους παίκτες. Δείχνει δηλαδή ότι θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να βρεθεί. Έχει δώσει και μόλις 3-4 φιλικά, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Φέτος ανέβηκε και ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης. Είναι πάντα δύσκολο το να δώσεις λεφτά πριν από την έναρξη σεζόν για να κατέβεις στην Αθήνα και να δώσεις φιλικά. Υπάρχει μόνο το τουρνουά του ΣΕΔΙ που είναι μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του προβλήματος και εκεί δίνει τα μοναδικά φιλικά ο ΠΑΟΚ της προετοιμασίας. Να πούμε, Ραφαήλ, ότι ξεκίνησε ή ξεκινάει σήμερα, θα μας πεις εσύ, τα διαρκείας για τη γυναική ομάδα του μπάσκετ, έτσι. Σε τιμή μόνο 15 ευρώ, δηλαδή το ποσό είναι ιδιαίτερα μικρό. 15 ευρώ για τα εντός έδρας παιχνίδια. Η σεζόν ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με το Κύπελλο Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Το περσινό ζευγάρι του τελικού φέτος συναντιέται πάρα πολύ νωρίς, στην φάση των 16. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα με το ΠΑΟΚ να πέσει εκτός έδρας με τον Πανιόνιο. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια στήριξη στο τμήμα. Φέτος έκανε καλές μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό θα σου λέγανε, ότι είναι ανταγωνιστική ομάδα. Τουλάχιστον στη θεωρία αυτό δείχνει. Ναι, γιατί και οι Αμερικανίδες που απέκτησε ο ΠΑΟΚ φέτος έχουν εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί παίζανε τα προηγούμενα χρόνια σε εθνικές ομάδες. Επομένως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μπορεί και πάλι να διεκδικήσει την είσοδό του στα play-off και ό,τι φυσικά καλύτερο δυνατόν μπορέσει μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού στο νοκάουτ του μάτς Κυπέλλου. Οπότε όσοι μπορούν, 15 ευρώ το εισιτήριο διαρκείας για την γυναική ομάδα μπάσκετ από τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ στη θύρα 7 στην Τούμπα, από το μπουτίκ στο παλατάκι του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, από το κατάστημα Κιάννα που είναι χορηγός και φέτος της ομάδας και από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Νομίζω, εντάξει, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να μην ταλαιπωρηθεί να πάει στο παλατάκι, υπάρχει και η Τούμπα, εντάξει. Εννοείται, ναι. Οπότε όσοι θέλουν, καλό θα είναι να βοηθήσουν και την ομάδα μπάσκετ. Δεν βγήκε φέτος, Ραφαήλ, ενιαίο εισιτήριο, έτσι είναι? Όχι, φέτος δεν βγήκε, και αυτό θα έλεγα. Τώρα σε όλα τα τμήματα πάνω κάτω εκεί κυμαίνεται η τιμή. Δηλαδή από τα 10 μέχρι τα 15 ευρώ. Επομένως δηλαδή είναι τιμή που, εντάξει, μπορεί κάποιος να δώσει για να στηρίξει το τμήμα και στο Πόλο και στο γενικό χάντμολ και στους άντρες. Είναι δηλαδή ένα ποσό το οποίο μπορεί να δώσει και είναι και αρκετά τα παιχνίδια. Είναι μάτς πρωταθλήματος, κυπέλου, τα οποία και μετά στα ντέρμπι, δηλαδή με Ολυμπιακό και ΑΕΚ που είναι Νεάπολη, είναι ένα μικρό γήπεδο, θα γεμίσει σίγουρα. Επομένως καλό θα ήταν με ένα διαρκείας από το να δίνεις τα 5 ευρώ σε κάθε μάτς. Δηλαδή δίνεις 15 και βλέπεις όλα τα εντός έδρας της σεζόν. Και θα μπορούσε ενδεχομένως εκτός από τα μεμονωμένα διαρκείας για κάθε τμήμα να βγει και ένα ενιαίο για όσους ήθελαν με μια κίνηση να έχουν την πρόσβαση. Η πρόπερση ήταν το ενιαίο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Φέτος άλλαξε αυτό. Εντάξει, όποιος θέλει, τέλος πάντων, σωστό, όποιος θέλει, ναι. Βοηθάει, εντάξει. Βοηθάει, ναι.
Πες μας λίγο για το μάτς. Τι περιμένουμε την Τετάρτη για το βόλεϊ και αν έχουμε κάποιο νέο από το Χιμένεθ. Τι ήταν περιμένουμε να κάνει ο ΠΑΟΚ το χρέος να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Όσον αφορά τον Κουβανό είμαστε σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό θα πούμε. Ας μην προσθέσουμε κάτι άλλο για την ώρα. Για το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση αν θα ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε εν αναμονή. Δεν χρειάζεται άγχος. Ναι, εννοείται. Το άγχος σκοτώνει. Εντάξει. Σωστό, αυτό ακριβώς. Ναι. Ακριβώς χαβαλέ, χαλαρά και κάποια στιγμή θα δούμε και πρωτάθλημα. Εννοείται. Ραφαήλ, εννοείται. Η Καζιρμπάτσικα μπορεί να ζωρίσει τον ΠΑΟΚ ή να τον βάλει σε κίνδυνο, θεωρείς? Στο πρώτο παιχνίδι εμφανίστηκαν καλοί, νομίζω, οι Ουγγροί, αρκετά καλύτεροι από ό,τι τους περιμέναμε. Έχουν ρυθμό από το πρωτάθλημα, έχουν δώσει πολλά περισσότερα παιχνίδια μέσα στην σεζόν. Νομίζω 3-4 πρέπει να έχουν δώσει. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μόνο τα φιλικά και τα τρία παιχνίδια του League Cup. Αλλά δεν νομίζω, εντάξει, τα κρίσιμα σημεία φάνηκε ότι και στην Ουγγαρία ο ΠΑΟΚ είχε πολύ περισσότερες λύσεις και νομίζω και με τη δύναμη της έντρας του δεν θα δυσκολευτεί απέναντι στους Ούγγρους. Ωραία. Ξεχάσαμε κάποιο τμήμα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, ποδόσφαιρο δεν είχαμε. Έχουμε την Κυριακή γυναίκες που είπαμε. Όχι, νομίζω αυτά ήταν. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια επίσης. Λοιπόν, αυτό και για τις ομάδες του Ερασιτέχνη και φέτος. Αγάπη δείχνουν ότι θα είναι όλες ανταγωνιστικές. Ναι. Και το βόλεϊ, εντάξει, εννοείται, και το χάντμπολ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, παρά το ότι έχασε αρκετές πρωτοκλασσάτες παίκτριες, και η ομάδα χάντμπολ των γυναικών και το γυναικείο μπάσκετ. Εντάξει. Το χάντμπολ, νομίζω, μετά από μια χρονιά δύσκολη πέρσι, κάνει ένα restart φέτος. Ναι. Δείχνει να ξεκινάει καλά. Νομίζω έχουν μπει καλές βάσεις, εντάξει. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολο μετά από κάποια χρόνια που είσαι στην κορυφή να περνάς έτσι μια περίοδο όπως πέρσι, λίγο περίεργη, με προβληματικά χρονιά τέλος πάντων, μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Μακάρι η ομάδα να συνεχίσει έτσι, μακάρι οι φίλοι πέρα από τους μόνιμους σταμόνες του χάντμπολ να αυξάνονται όσο πάνε τα παιχνίδια στη Νεάπολη, να. Εντάξει. Σημαντικό όσο περισσότερος κόσμος... Τόσο το καλύτερο για όλες τις ομάδες. Πολύ σημαντικό και μια εικόνα που δεν τη συναντά σε γήπεδα στο handball γενικότερα στην Ελλάδα. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ τον φετινό είναι πολύ σημαντικό να έχει μια τέτοια έδρα σίγουρα. Ωραία, δώστε μας 10 δεύτερα λίγο να καταμετρήσουμε πόσα μηνύματα έχετε στείλει για εισιτήρια και εισιτήρια διαρκείας. Λοιπόν, ξεκινάμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Telekom Von στο Παλατάκι. Αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 49. 5. Ναι. 14. Ναι. 23. Ναι. 36. Ναι. 50. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Σταύρος Χατζιβλάσιος το πρώτο εισιτήριο. Το 14. Ελευθέριος Ράπτης. Το 23. Σταύρος Τσαμπούλης. Τέταρτο εισιτήριο Κατερίνα Λιάκου και πέμπτο εισιτήριο Θανάσης Γκόγκας. Και το εισιτήριο διαρκείας είναι νούμερο από το 1 μέχρι το 42. 39. 39. Χρήστος Πέγιος, το κινητό τελειώνει σε 6.56. Χρήστος Πέγιος στο εισιτήριο διαρκείας. Σταύρος Χατζιβλάσιος, Ελευθέριος Ράπτης, Τσαμπούλης Σταύρος, Κατερίνα Λιάκου και Θανάσης Γκόγκας. Τα εισιτήρια θα ενημερωθείτε αύριο το πρωί για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια ή και το εισιτήριο διαρκείας. Μην αγχώνεστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει, αν δεν σας πάρουμε τηλέφωνο εντός των επόμενων λεπτών. Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.